Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα σας μεταδώσουμε μια ηχογράφηση που έκανε ο Μάρκος Δραγούμης στις 26 Αυγούστου του 1961 στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη. Πριν από την μετάδοση αυτή, θα μιλήσουμε μαζί με τον Μάρκο Δραγούμη για τις εντυπώσεις του από το ταξίδι αυτό. Μάρκο, θα ήθελες, για χάρη των ακροατών μας, να μας πεις πώς ακριβώς έγινε αυτό το ταξίδι και τι εντυπώσεις είχες από την επίσκεψή σου στην Κωνσταντινούπολη. Το καλοκαίρι του 1961 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο βρέθηκα στη Σαμοθράκη με ένα μικρό μαγνητόφωνο Grundig που μόλις είχα αγοράσει. Ήταν ένα αρκετά εύχριστο και ελαφρύ μαγνητόφωνο, το πρώτο έτσι που είχε τη δυνατότητα να μεταφερθεί εύκολα, και ηχογράφησα τα δημοτικά τραγούδια της Σαμοθράκης. Όταν συμπλήρωσα την ηχογράφηση αυτή, αισθάνθηκα έναν πολύ δυνατό πειρασμό να πάω στην Κωνσταντινούπολη να δω αυτή την πόλη που τόσο την είχα φανταστεί μικρότερος και ήθελα να τη δω στην πραγματικότητα, όπως πιστεύω ότι κάθε Έλληνας θα θελήσει να πάει εκεί, όχι μόνο να δει την Αγία Σοφιά, αλλά το Βόσπορο, τα υπέροχα προάστια της και όλες τις άλλες καταπληκτικές εκκλησίες, τα τείχη, τα σοκάκια, τα πάντα. Και πράγματι πήρα το τρένο από την Αλεξανδρούπολη και μετά από ένα αρκετά κοπιαστικό ταξίδι έφτασα εκεί. Ευτυχώς είχα γνωστούς εκεί πέρα. Ήταν ο Μητροπολίτης Ιάκωβος Δέργων, πολύ φίλος της οικογένειας μου, και με υποδέχθηκε, με περιποίηθηκε πάρα πολύ, με πήγε στο Πατριαρχείο, γνώρισα τον Πατριάρχη. Ήταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ήταν μια μεγάλη στιγμή, η στιγμή που τον συνάντησα και μίλησα μαζί του. Βέβαια, ο σκοπός μου να πάω στο Κωνσταντινούπολη ήταν να δω τα μνημεία. Θα μου μείνει αξέχαστο η Αγία Σοφιά φυσικά και το Καχριέ Τζαμί. Αλλά να μελετήσω κυρίως τα βυζαντινά μουσικά χειρόγραφα που ήταν εκεί στη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Και κάθε πρωί κατέβαινα με το βαποράκι από τη Χάλκη και πήγαινα στο Φανάρι, μελετούσα τα χειρόγραφα και το βράδυ επέστρεφα. Ένα Σάββατο βράδυ, ήταν παραμονή του Αγίου Ποιμένος, πήγα και στον Άγιο Γιώργιο να παρακολουθήσω τον Εσπερινό. Και πήρα μαζί μου φυσικά και το μαγνητόφωνο, γιατί πού θα έβρισκα καλύτερη βυζαντινή μουσική να ηχογραφήσω. Ήταν ευκαιρία. Και ευτυχώς κανένας δεν με εμπόδισε και με άφησε να ηχογραφήσω ελεύθερα ό,τι ήθελα. Και ηχογράφησα ολόκληρο τον Εσπερινό. Δεξιός ψάλτης, πρωτοψάλτης ήταν ο άρχον πρωτοψάλτης, ο πασίγνωστος Στρασίβουλος Στανίτσας, και αριστερός ο Λαμπαδάριος Νίκος Δανιλίδης, ο οποίος τώρα έχει πεθάνει. Και όσο μπορούσα προσπάθησα να είμαι στη μέση ώστε να τους ηχογραφώ και τους δύο. Ήταν και ένας νεαρός κανονάρχης, τον οποίο θα ακούσουμε, που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς κανοναρχούσε. Ομολογώ ότι είχα διαβάσει για τα κανοναρχήματα, αλλά δεν είχα παρακολουθήσει ζωντανό κανονάρχημα ποτέ και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Όπως θα ακούσουμε, κανοναρχεί και συμψάλλει στις καταλήξεις. Ακριβώς. Και μάλιστα σε ένα από στα πολιτίκια ψάλλει ολόκληρο από την αρχή στο τέλος. Ναι. Ήταν ένας αξέχαστος Εσπερινός. Και μετά πλησίασα τον άρχοντα πρωτοψάλτη, του είπα ποιος είμαι, ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η βυζαντινή μουσική και ότι είχα ηχογραφήσει τον Εσπερινό, και μου είπε να πάω να ηχογραφήσω τη λειτουργία της επομένης ημέρας, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω τι συνέβη και ούτε θυμάμαι, αλλά δεν μπόρεσα να ηχογραφήσω, αν και πήγα στη λειτουργία δεν μπόρεσα να την ηχογραφήσω, και έτσι κράτησα σαν ανάμνηση αυτό το ταινιάκι με την ακολουθία του Εσπερινού, και το κρατώ σαν ένα κειμήλιο στην ταινιοθήκη μου, και χαίρομαι που σήμερα θα δοθεί η αφορμή να ακουστεί στο ευρύ ελληνικό κοινό. Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία αυτή. Βέβαια η ηχογράφηση δεν είναι ικανοποιητική. Είχα ένα μικρόφωνο το οποίο
έκανε διάφορους θορύβους, διότι το μετακινούσα, διότι το, ναι, δεν ήξερα, ναι, και εγώ αρκετά καλά ακόμα την τεχνική της ηχογράφησης. Ήταν ένα ατελέστατο μαγνητοφωνάκι. Είναι πολύ συγκινητικό και νομίζω ότι και στους ακροατές μας θα μεταδοθεί η κατάνοιξη αυτή του Εσπερινού στον Πατριαρχικό Ναό. Ναι. Έτσι ξεκίνησα δηλαδή και έφυγα από τον Νικολαίδη και πήγα στο Πατριαρχείο. Να πούμε για το Πατριαρχείο τώρα. Βέβαια, μας. Λέω στη μητέρα μου, μαμά, λέω, πρέπει να πάμε στον Πατριαρχείο. Σε τι ηλικία τώρα? Ήμουνα... γυμνάσιο, ας πούμε, πρώτη γυμνάσιο. Δεν πήγα γυμνάσιο, όχι καλέ, 11 χρονών ήμουνα. 11 χρονών. Για αυτή η εξέλιξη ήταν πολύ γρήγορη. 11,5 χρονών εκεί. Καταρχήν ήμουν πολύ καταπληκτικό στην ανάγνωση. Και η εφορά του λόγου μου και τα λοιπά ήταν πολύ καλή, γιατί το κανονάρχημα ήταν ότι πρέπει. Και διάβαζα και γρήγορα. Και στο δημοτικό, στο σχολείο, όλα τα πάθη τα διάβαζα εγώ. Και, γιατί ήταν και η φωνή μου μεταλλική και τα λοιπά. Και, εν πάση περιπτώσει, πήγα στο Πατριαρχείο με τη μητέρα μου. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω, δεν είχα πάει ποτέ στο Πατριαρχείο. Με το που μπαίνω στο Πατριαρχείο, είμαι με το στόμα ανοιχτό, παιδί. Καταρχάς, οι γονείς σας τι σας είπαν τότε, πώς αντιδράσατε? Τίποτα. Είπα, αυτό και αυτό συνέβη, αυτό που ο Πατριάρχης, όφιλα δεν φίαζε ο Ιάκωβος εδώ μεταξύ, ήταν επειδή ήταν γέροντάς μου. Μου λέει, θα πας και μη στεναχωριέσαι, εγώ εδώ είμαι, λέει. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τα πάντα για σένα. Μέχρι να γίνεις ολοκληρωμένος άνθρωπος, αυτό ξέχασα να σου το πω. Να σε σπουδάσω τα πάντα. Αυτό όταν λέμε ο γέροντας του, αυτό το νόημα έχει. Άσχετα αν έχει ξεφτύσει όπως έχει ξεφτύσει και το νονός. Yeah, νονός τι σημαίνει, πνευματικός πατέρας. Αν πεθάνει ο πατέρας κάποιου, είναι υποχρεωμένος ο νονός να το μεγαλώσει το παιδί. Είναι ο πνευματικός πατέρας. Και εδώ πέρα το κάνουν απλώς έτσι για χούμπι. Δεν ξέρω αν έγινε αντιλήπτωση. Έτσι είναι, έχουν χάσει οι λέξεις την έννοιά τους. Αυτά τώρα που λέω σε πολλούς θα φανούν υπερβολές. Ας φανούνε. Θα φανούν γιατί δεν τα έζησαν. Άμα τα ζήσει είναι αλλιώς. Άρα από το σπίτι δεν υπήρξε κάποια ούτε θετική ούτε αρνητική. Τίποτα. Απλούστατα η μάνα μου ήξερε ότι εγώ είχα λύσει τα προβλήματά μου τα οικονομικά. Εγώ ποτέ δεν είπα στη μητέρα μου σε κανέναν να δώσω μου έχω έξοδα. Εγώ τα έβγαζα μόνος μου από την εκκλησία. Πιάνα. Όλο. Αυτό με έκανε να αισθανθώ. Πέταγα δηλαδή από ικανοποίηση. Δεν ήθελα να ζητάω, πώς το λέω. Και πήγα στο Πατριαρχείο. Σας έκοψα πριν. Ναι, και πήγα στο Πατριαρχείο με τη μητέρα μου. Μπαίνω μέσα, τον μπαίνω μέσα, έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Βλέπω το Στανίτσα. Ήταν δίπλα του ο Γιάννης, ο γαμπρός του Δανιηλίδη, γιατί ο Δανιηλίδης είχε μία κόρη και αυτός ήταν ο άντρας της, δηλαδή ο γαμπρός του Δανιηλίδη. Δεν ήταν δομεστικός, ο ηθός ήταν. Θυμάστε στο Πατριαρχείο, λέω. Δομέστικος. Α, θυμάστε το επίθετο του Γιάννη. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ο Σταμάτης ο Κίσας θα το ξέρει. Ναι. Αυτός είναι. Εγκυκλοπαίδεια. Εγώ. Δεξιά. Λοιπόν. Και αριστερά ήταν ο Δανιηλίδης. 15 παιδιά δεξιά, 15 παιδιά αριστερά. Όλοι με ταράσα τους. Α, μου είχε δώσει ο Φιλαδελφίας, ο Ιάκωβος, μία επιστολή. Δεν ήξερα τι έγραφε μέσα, απ' έξω έγραφε προς τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, θα σίγουρο Στανίτσα. Σημειωτέα, ακόμα δεν είχε γίνει Πρωτοψάλτης. Αλλά ο Ιάκωβος έγραφε προς τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη. Σε δικαιωματικά θα γίνει, δεν είναι τόσο χωρίς. Λοιπόν, γιατί ήταν πρωτοψαλτεύων. Ναι, ναι. Δεν είχε γίνει ακόμη η χειροθεσία του. Τη χειροθεσία την έζησα εγώ. Και είναι από τις πιο αξέχαστες μέρες που έχω ζήσει. Ναι. Τέτοιο ψάλσιμο δεν έχω ξανακούσει από τον Στενίτσα. Λοιπόν, πάω, του λέω, με συγχωρείτε τον κύριο Στενίτσα θα ήθελα. Τον γνωρίζω εγώ στον Στενίτσα, δεν το λέω. Τον κύριο Στενίτσα θα ήθελα. Μου λέει, δεν τον γνωρίζω στον Στενίτσα. Γιατί αν τον γνώριζα θα ρώταγα. Μου λέει, εμείς οι δυο δεν θα τα πάμε καλά, μου λέει. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία. Η πρώτη γνωριμία. Το διαβάζει. Πήγαινε στον νέο κόρο, μου λέει, να σου δώσει ένα ράσο. Και θα έρθεις μετά εδώ. Πήγα στον νέο κόρο, κοιτάζει ο νέο κόρος.
Τι φωτοδάσπρος κάλτσες φορούσες. Στο ανολόγιο φοράμε μπλε ή μαύρη. Δεν μπορώ να σου κάτσα, να φαίνεται κατά το ράσο. Τι είναι το ανολόγιο, λέει. Θέατρο, τι είναι. Πρώτο πράγμα. Μου έδωσε ένα ράσο πολύ μακρύ που πως δεν έπεσα. Ας προπάω από την ωραία πήγη μέσα στο. Σκόνταψα τρεις φορές γιατί το πάταγα. Μου το έδωσε επίτηδες μακρύ για να μην φαίνονται από κάτω. Φορούσατε τότε κοντά παντελονάκι, γι' αυτό δηλαδή σημασία στην κάλτσα ή όχι. Γιατί άμα φορά μακρύ παντελόνι η κάλτσα σου δεν φαίνεται. Άμα είναι άσπρη, κόκκινη, πράσινη, ξέρω, δεν φαίνεται. Πάντως με κοντά παντελονάκι πηγαίνατε. Ορισμένα παιδιά ήταν με κοντά, εγώ τότε είχα πάει με μακρύ παντελονάκι. Λοιπόν, αλλά η κάλτσα φαίνεται και τώρα φοράω. Σημασία φαίνεται. Και μου έδωσε. Ο άρχινεο κόρος. Γιατί υπήρχε και άλλο νέο κόρο. Τα ράσα ήταν του ναού, φαντάζομαι. Του ναού, του ναού. Δεν υπήρχε ειδικό χώρο δίπλα στο Πατριαρχείο πίσω και μπαίναμε εκεί πέρα. Πώς είναι και τώρα ακόμα έτσι. Και τώρα αφήναμε τα. Όμω και μπαίναμε το ράσο, όμως, ναι. Και σε όλου του ναού υπήρχε έτσι. Ποιο. Σε όλου του ναού γινόταν αυτό. Σε περισσότερου ναού, ναι, υπήρχε μέρο που ήταν τα ράσα. Δεν είχε ο ψάλι στο δικό του. Όχι, 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 δεν είχαμε. Η εκκλησία μα τα δίνει. Δεν είχα ράσο δικό μου από σε κανένα ναό. Και μου λες, είναι το ράσο, σκόνταψα, πιτσιρικάς, γινόταν και μικροκαμωμένος και αυτά τα δω, πήγα στο αναλόγιο. Εγώ είχα μάθει από τους προηγούμενους ότι θα είμαι δίπλα. Αρχηγός. Βέβαια, αφού ήμουν πρώτο βιολί, όπου ήμουνα. Έτσι, αφού με καλούσανε και από άλλους ναούς. Λοιπόν, παίρνω φόρα εγώ, τάκα τάκα τα σκαλοπάτια, και στέκομαι μπροστά σας, δεν έτσι απάντησε. Μου λέει, πολύ βιάζεσαι. Η πρώτη εντύπωση, πολύ βιάζεσαι. Του λέω, δεν κατάλαβα, δάσκαλε. Λέει, για κατέβαινα ένα σκαλοπάτι. Κατεβαίνω. Κι άλλο ένα. Κατεβαίνω κι άλλο. Βλέπω τα παιδιά, τα άλλα. Μη διούσαν. Γελάγανε. Γελάγανε τα παιδιά. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. Αισθάνθηκα άσχημα εκείνη την ώρα. Και μετά μου λέει, κι άλλο ένα. Και με κατέβαινε στο τελευταίο σκαλοπάτι. Τότε τα αναλόγια ήταν ένα σκαλοπάτι περισσότερο από ό,τι είναι τώρα. Τα έχουν αλλάξει. Πώς ήταν σύνολο δηλαδή. Θα σας τα πω. Λοιπόν, και με κατέβεσε άλλο ένα. Εγώ κατέβηκα στο τελευταίο σκαλοπάτι και δεν άνοιξα το στόμα μου σε όλη τη λειτουργία. Στενοχωρήθηκα. Πρώτη φορά ένιωσα έτσι, δεν το είχα ξανανιώσει αυτό. Δεν άνοιξα το στόμα μου. Ο κύριος με κοίτασε, ας πούμε, παρακολουθούσε. Το εξομολογήσω σε το όνομα αναλογία, για αυτό που με ρώτησες, ήτανε δύο του πρωτοψάλτου, του δομέστικου και ανάμεσα στο δομέστικο του πρωτοψάλτη υπήρχε ένα στενό που ήταν του πρώτο κανονάρου, του αρχικανού, έτσι, του πρώτο κανονάρου ήτανε. Ο οποίος πρώτο κανονάρχος, άμα θα διαβάσετε το βιβλιαράκι του Βουδούρη, το αείμνος του άρχοντος δομεστικού, λοιπόν, θα δείτε μέσα. Ο πρώτο κανονάρχος είχε μακράν κόμι, μπορούσε καλπάκι,
και τζουμπέν, έλεγε. Κατάλαβες. Και ανέβαινε εκεί. Μετά τον Μπρίγκο, πριν τον Μπρίγκο είχε καταργηθεί αυτό. Εκεί δεν έβαινε κανείς. Και είχαν βάλει ένα μικρόφωνο, όπως είναι με τον Ιστόπι, και το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαν καν. Γιατί τα μικρόφωνα τότε, την εποχή εκείνη, την δεκαετία του 60, ήταν σιγά. Ενώ εξήγη χώ δεν είχε η εκκλησία, εκεί αν δεν είχε φωνάρα να ψάλεις, να φωνάξεις με μέταλλο, και όταν είναι γεμάτο σονόρο, δεν ακούς τίποτα. Εκεί μόνο στα νύχια ακούγονταν, παιδιά. Κακά τα σου πούμε. Δανειλίδης. Και ο Δανειλίδης. Που ήταν ψήφο. Βέβαια, θα σα πω για τον Δανειλίδη μετά. Άρα εσείς σε αυτό το αναλογία και σε αυτή τη θέση στο αναλόγιο δεν ανεβαίνατε ποτέ στο σασί το. Όχι, σταμάτησε εκείνο να ανεβαίνει πια. Εσείς δεν ανεβαίνατε ποτέ εκεί. Απλούστατα ο πρώτο καμάρχος στεκόταν μπροστά του. Και ο δεύτερος δίπλα μου από εδώ πέρα, εάν τύχουν εγώ απουσίαζα, τα λέει εκείνος. Έπαιρνε τη θέση σας αυτός. Βέβαια, όταν απουσίαζα εγώ ήμουν άρρωστος. Ναι, αλλά αφού μας είχατε πει, εγώ θυμάμαι ότι είναι απέναντι με το βιβλίο. Περίμενε. Πώς καθόταν στο περίμενε. Θέση αυτή. Περίμενε. Λοιπόν, δεν έψαλ καθόλου εγώ τίποτα, δεν είπα. Αποφάσισα να μην ξαναπάω. Γιατί να λέω, δεν ξαναπατάω εδώ πέρα. Πάω στον Νικολαίδη εκεί, λέω, σαν πατέρα μου ήταν το λάτρευα, ας πούμε, εκεί πέταγα, ήμουν στο κλίμα μου, πώς το λένε. Λοιπόν, όπως είναι το αναλόγιο, εδώ, πες εδώ το πρώτο ψάρτης είναι εδώ, εδώ μπροστά ήταν το αναλόγιο, έτσι, εδώ το στασίδι του πρώτο ψάρτη, εδώ το πρώτο σκαλοπάτι. Ο πρώτο ψάρτης ανεβαίνει στο στασίδι του, το αμέσως κάτω σκαλοπάτι εδώ, στεκόταν ο πρώτος καμάρχος και από πέρα στεκόταν ο δεύτερος στη τάξη. Στο επόμενο σκαλοπάτι κάτω ήταν τρεις δεξιά, τρεις αριστερά ή τέσσερις και τέσσερις, ανάλογα πόσα άτομα ήταν. Στο άλλο σκαλοπάτι, στο τελευταίο, ήταν άλλοι τέσσερις και τέσσερις. Για μας σούν είμαστε 15 καμάρχοι, πολλές φορές και 20. Άμα ήταν περισσότεροι, στιμωγνώντουσαν. Όλοι με χαράσα τους. Όλοι να κοιτάνε το δάσκαλο, όχι δεξιά και αριστερά, δεν κοιτάνε, δεν χαζεύουμε. Όλοι κοιτάνε το δάσκαλο. Στο αναλόγιο. Εγώ θα πρέπει να ανοίγω το βιβλίο, την παρακλητική, το ρολόγιο, το πεντηκοστάριο, το τριώδιο, το μηναίο, όλα αυτά έπρεπε εγώ να τα ανοίγω. Γιατί εγώ ήμουν πάνω ο υπεύθυνος. Δεν μιλάμε για όταν πρώτο πήγατε, μιλάμε ο πρωτοκανόναχος. Ναι. Αυτό έχω παραδένω γιατί με ρώτησες κάτι. Λοιπόν, εγώ άνοιγα τα βιβλία και τα ετοίμαζα. Και όταν έρχονταν η ώρα να κάνω να αρχίσω, για αυτό που με ρώτησε. Φεύγατε από εκεί. Έπαινα, όχι, δεν έφευγα. Στη θέση μου ήμουν πάλι. Έπαιρνα το βιβλίο πάνω από το αναλόγιο, το άνοιγα και από εδώ όπως ήμουν γύριζα προς τον Ψάλτη. Ανάποδα. Και τον κοίταζα έτσι. Άκουε εμένα και έλεγε. Αν δεν καταλαβαίνει τι λέω εγώ, δεν θα μπορούσε. Ακριβώς μπροστά του ήσασταν. Ακριβώς μπροστά. Όχι, ακριβώς όπως είπε. Ακριβώς. Έτσι όπως το ψάχνει και εδώ το κάνω. Και οι λοιποί κανονάρχες που ήταν. Στη θέση του. Γυρισμένοι προς το δάσκαλο. Προς το δάσκαλο γυρισμένοι και ο δεύτερος στη τάξη εδώ ο κανονάρχος. Τον οποίο τον βρήκα αυτό. Αυτό ήταν απέναντι από το δομέστικο, έτσι. Ναι, τον βρήκα αυτό. Είναι στη Θεσσαλονίκη, ζωή να είναι καλά. Ο Αλέκος ο Ναόμι είναι. Αυτό ήταν τότε όταν πρωτοπήγα. Ναι. Ένα καταπληκτικό παιδί. Ψάλλει ακόμα. Δεν ψάλλει, όχι. Δεν ψάλλει, αλλά είναι ένα καταπληκτικό παιδί με καταπληκτική φωνή και καταπληκτικά ύψη. Λοιπόν, σου λέω δεν είχα εγώ πρόβλημα με όλους σου ή τα πήγαινα με λίγα. Ο κόσμος δωρητώμενος,
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να δούμε λίγο το θέμα του αναλογίου, πώς ακριβώς πώς ήταν στη διάταξη, δηλαδή πώς ήταν τα αναλόγια, έτσι να έχουμε μια συνολική εικόνα, πόσα ήταν τα αναλόγια, πόσα ήταν τα σκαλοπάτια που υπήρχαν, πού καθόντουσαν ακριβώς οι βοηθοί, γιατί ήταν αρκετοί οι βοηθοί μας, λέτε 15 παιδάκια, πώς καθόντουσαν, πόσα ήταν τα, αυτό να μας έτσι. Όπως είναι σήμερα το αναλόγιο, ένα σκαλοπάτι παραπάνω και ένα στασίδι λιγότερο. Δηλαδή, είναι το στασίδι του πρωτοψάλτου, ενδιάμεσα ένα μικρό στασίδι ήταν παλιά, που ήταν του πρώτου καλονάρχου. Στενό ήταν αυτό. Στενό, πιο μικρό για παιδάκι. Και το άλλο ήταν του δομέστηρου. Μετά ήταν το πρώτο σκαλοπάτι, που ήταν ο πρωτοκανονάρχος με τον δεύτερο τη τάξη. Ο δεύτερος τη τάξη καθόταν απέναντι από το δομέστηρο. Στο δεξί χέρι του, ναι, στο δομέστηρο απέναντι. Μετά, στο επόμενο σκαλοπάτι ήταν το αναλόγιο, στημένο. Και το οποίο ήταν σε τι απόσταση από το πρωτοψάλτη, θυμάστε περίπου. Περίπου 2 μέτρα θα ήταν, 1,5 μέτρο με 2 μέτρα. Αρκετά δηλαδή. Ναι, γιατί ήταν αμεσολαβούς το σκαλοπάτι που ήμουν. Τον ένιωσε ο πρωτοψάλτη να φτάσει. Ναι, ναι, αφού ναι, δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε. Ναι, ναι. Μετά ήταν το πρώτο σκαλοπάτι, αλλά τα υπόλοιπα παιδιά, 3 παιδιά δεξιά, 3 αριστερά ή 4-4. Στο επόμενο σκαλοπάτι ήταν τα άλλα τα παιδιά. Δηλαδή ήταν ένα του δασκάλου, ένα του πρωτοκανονάρχου, ένα του άλλου και άλλο ένα. Δηλαδή μαζεύονταν πολλά παιδιά. Εγώ απλά δεν έχω καταλάβει. Ήταν ένα σκαλοπάτι παραπάνω από. Τώρα τα μικρύνανε τα αερολογία και τα μαζέψαν και κάνουν ένα σκαλοπάτι λιγότερο. Και καταργήσαμε και το στασίδι το ενδιάμεσο του πρωτοκανονάρχου. Ναι. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνουμε. Ενήλικες βοηθοί υπήρχαν άλλοι μεγάλοι ή μόνο. Όχι, όχι. Ερχόντουσαν. Στο αναλόγιο απαγορεύεται να ανέβει άλλος ψάλτης. Έπρεπε να του επιτρέψουν να ανέβει. Ας πούμε, σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ήρθε ο Μπαλάση, το συγγενής του Μπαλάση, ένα απλό παράδειγμα, ας πω, ο οποίος ήταν γνώστης άνθρωπος. Και το σεβόταν ο Στανίτσας και το γνώριζε, γιατί ο Μπαλάση υπήρξε και δάσκαλος του Στανίτσα. Συγγενής του είστε. Ποιο, συγγενής του Μπαλάση, αλλά τον γνώριζε. Δεν ψάλτης βέβαια. Ανεβαίνει στο αναλόγιο. Τιμήσανε και τον ανεβάζει και στη θέση του δομεστήχου που δεν απαγορεύεται να ανέβει. Και τον ανεβάζει ο Στανίτσας, γιατί τόσο σεβασμό έστρεφε ο Στανίτσας απέναντι στον Μπαλάση. Λοιπόν, και τον γνώρισε καλά τον ανεβαίνει. Προσέξτε το αυτό που θα σας πω, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ξεκινάμε και ψάλλουμε. Και εσύ ψάλλει ο Μπαλάσης. Μόλις τελειώσαμε, του λέει, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά δεν θα ψάξεις, μόνο θα είσαι ο κρατής. Δεν τον άφησε να ψάλλει, να συμψάλλει. Δεν αφήνα να συμψάλλει, αν δεν ήταν αυτός που πρέπει να. Και κανονάρχες. Ήταν να το εξηγήσουμε ίσως λίγο αυτό για κάποιους που μπορεί να μην το καταλάβουν. Εγώ, ναι. Εγώ έτσι όπως το λέτε, σαν ψαλτικά νομίζω το λέτε. Όχι εγωιστικά. Όχι, όχι, δεν υπάρχει εγωιστικά. Όσο καλός και να είσαι, αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις. Μπορεί να ερχόταν εκεί ο Μαγούρης. Ναι. Μπορεί να ερχόταν οποιοδήποτε. Και αν έπαιρνε στο αναλόγιο, αν δεν ήταν ψάλτης του αναλογίου, δηλαδή χειροθετημένος, δεν μπορούσε να ψιμψάλει. Α, δεν το επιτρέπανε γενικά σε κανόνα. Ναι, κανόνας ήταν αυτό, τυπικό ήταν αυτό. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως είπαμε, όταν ερχόταν κανένα ξένος πατηράρχης, ο Όπας και τα λοιπά, και ερχόντουσαν κι άλλοι ψάλτες στο αναλόγιο και γινόταν πολυπληθής ο χώρος, τότε ήταν διαφορετικά. Άρα δεν είχε και νόημα να πλησιάσει κανόνα. Εγώ τώρα, προσέξτε κάτι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πού πέρασε το πατριαρχείο. Αν πάω αύριο μεθαύριο στο Πατριαρχείο και τους πω, θα πω τα απόστοιχα εγώ, απαγορεύεται. Και ας με ξέρουνε, απαγορεύεται. Δεν μπορεί να πει ο καθένας. Αυτό ήταν μόνο στο Πατριαρχείο ή και σε όλους τους ναούς. Μόνο στο Πατριαρχείο. Σε όλους τους ναούς, ακόμα και στους μεγάλους ναούς ήταν χαλαρά. Ακριβώς το αντίθετο έκανα εγώ στο δικό μου, όταν εγώ έψανα. Όλους τα έβαλα. Πες το εσύ το ένα, πες εσύ το άλλο, πες το ένα, για τριβή. Ναι, ναι. Υπήρχε κάποιος, συγγνώμη πριν φύγουμε από αυτό.
υπήρχε ο πρώτος κανονάρχης που ήταν εσείς και υπήρχε και ένας δεύτερος κανονάρχης. Ο δεύτερος, τι έκανε στο αναλογικό, ποιες ήταν οι αρμοδιότητες του? Ό,τι έκανα και εγώ. Εκτός από τον κανονάρχη. Δηλαδή, όταν δεν ήμουν εγώ, έκανα αυτός αυτό που κάνω. Αυτό. Αν ήσουν και εσείς, τι έκανε? Προσέξτε, σου βράδυ. Ήταν μαζί μου, ισοκρατούσε μαζί μου, συνέψαλε και αυτός, όπως εγώ, καταλήξεις, τα πάντα. Μόνο το κανονάρχη. Γιατί ήταν δεύτερος, δηλαδή τον είχαν και αυτόν σαν σημαντικό και οι υπόλοιποι βεβαίωσαν και αυτόν μέχρι μόνο εσάς. Βεβαίως, γιατί άμα εγώ αρρωστούσα και δεν πήγαινα και τα υπόλοιπα, απουσίαζα, ήταν εκείνος ο δεύτερος. Και κάτι άλλο. Στη δικιά μου την εποχή, μετά τον δεύτερο χρόνο, νομίζω, εδώ η τάξη άρχισε λίγο να χαλάει. Ενώ ήταν ο δεύτερος στη τάξη, ίσχυε για τους κανονάρχας ό,τι ίσχυε για τους ψάλτες, με τους δομέστικους. Δηλαδή, αν έλειπε ο Στανίτσας, δομέστικός του ήταν ο Πετρόχυλος, ας πούμε, έτσι. Τα δεξιά τα λέει ο Πετρόχυλος, δεν παίρνει ο αριστερός δεξιά. Τα δεξιά τα λέει ο δομέστικος και τα αριστερά ο κανονικός. Γι' αυτό θα έρχεται ακούσει κατανοητικό σπερινό αντί του πρίγκου να ψένει ο Δανιελίδης στα δεξιά και τα αριστερά στα αριστερά. Λοιπόν, κάτι ανάλογο ήταν, είναι σε μικρογραφία. Και οι κανονάκες τι γινότανε? Ποιοι? Με τους κανονάκες δεν υπήρχε αυτός ο κανόνας ότι όταν δείχνει. Στους άλλους, στους υπόλοιπους. Όχι, αυτό ισχύει στους κανονάκες. Βέβαια και στους κανονάκες ισχύει. Εκτός εάν, σου είπα, μετά από ένα χρόνο, ένα μισθό, αυτό σταμάτησε. Υπήρχε αριστερά ο πρώτος, η τάξη αριστερό, στο αριστερό, αλλά δεύτερος τάξη ως προς εμένα. Ναι. Λοιπόν, μαζί βγαίναμε οι δύο στο κέλευσο. Μαζί βγαίναμε όλοι στη δοξολογία στο Άγιος ο Θεός. Ποτέ άλλος, αυτοί εμείς οι δύο, μόνο αν λείπαμε εμείς θα βγαίνανε άλλοι. Ναι. Εκεί κάπου έγινε εξαίρεση και είπε μερικές φορές ο πρώτος στο αριστερό αναλόγιο, είπε, όταν έλειπα ορισμένα πράγματα και είπε. Ο κανονάκης πήγε και μαζί με τον πρωτοψάρχη τον Λαμπαδάριο, δηλαδή αν έλειπε ο Στανίτσας, εσείς κάνετε κανονάρχημα στον πρώτο μέσο ή ο δεύτερος. Στον δεύτερος. Κάνετε εσείς όπως δεν έκανε ο δεύτερος κανονάρχης. Πρέπει να απουσιάζεις για να πει ο άλλος. Άμα είσαι εσύ, δεν είσαι. Αυτό που είπαμε πριν, μια και το έχουμε πάει τόσο λεπτομέρεια, να το τελειώσουμε. Ναι. Φεύγει, λείπετε εσείς. Και πάτε για το κέλευσο. Ναι. Και λείπεται ο πρωτοκανόναρχος του δεξιού, ναι. Και έρχεται ο δεύτερος του δεξιού χορού με τον πρωτοκανόναρχο του αριστερού. Ναι. Ποιος θα πει το κέλευσο? Λείπω εγώ, ο δεύτερος δηλαδή. Ναι, θα το πει του αριστερού χορού το κέλευσο. Κανονικά. Ή ο αντικαθιστάτης ο δικός σας. Ο αντικαθιστάτης ο δικός μου να το πει κανένα. Απλά χάλασε το τυπικό μετά. Ναι, χάλασε μετά και το λέει ο αριστερός. Ναι. Αλλά θεωρητικά ο δικός σας αντικαταστάτης έπρεπε να είναι τα δικά σας. Παλιά έτσι ήταν. Αυτό είναι επειδή δεν υπήρχε άτομα. Ό,τι ίσχυε για τον πρωτοψάρτη και τον δομέστιχο, τα ίδια ίσχυαν και για τους κανονάρχες. Ανάλογα. Πάντως στις ενορίες γενικά ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Στις ενορίες, στις υπόλοιπες. Α, στις ενορίες δεν ίσχυαν αυτά τα πράγματα, όχι. Και κανονάρχημα μου λέγατε προηγουμένως ότι μπορούσε να κάνει και οποιοδήποτε, όχι μόνο ο πρώτος. Εάν τυχόν δεν ήταν διαφορετικά, εγώ δεν θα έφτανα στο Πατριαρχείο. Διότι δεν θα με ακούγανε. Δεν θα με ακούγανε. Δεν θα μάθανε. Ο Νικολάηδης θα το πεις εσύ σήμερα. Την άλλη Κυριακή θα το πεις εσύ. Κανόνισε ο ψάλτης. Μεγάλη μπορεί να κάνανε κανονάρχημα ή μόνο παιδιά. Και μεγάλη μπορούσαν να κάνουν, βέβαια. Γινόταν. Γιατί όχι, βέβαια. Όταν εγώ ήρθα στην Ελλάδα και πήγα κατευθείαν στον Αη Δημήτρη και με είδε μετά από 2,5 χρόνια ο Στανίτσας. Πλέον είχε γυρίσει φωνή μου, είχε πει να ψάλτη. Και μόλις με είδε, είχε μισάκι. Ήρθες, του λέω, ήρθα τα στιγμή. Ανεβαίνω στο αναλόγιο στον Αη Δημήτρη. Ήταν δεξιά το Ζαρακοβίτης, αριστερά του ήταν ο Γιάννου και ήταν εκεί καμιά δεκαριά εκεί πέρα. Έλα μου, έλα. Πάρ' το βιβλίο μου, λέει. Είχα πάει πριν εγώ τους Έλληνες και μου έρχε κανονάρχησα. Και γύρισε και τους λέει, αυτός είναι που ακούτε παιδί, έτσι κανονάρχουν οι καθένα. Το Ζαρακοβίτης, η πρώτη μου νομιμία με τον Ζαρακοβίτη και τον Νίκο τον Γιάννου. Τι τρίμερον έγινε, τι τρίμερον έγινε.
Τι κάνουμε να ακούσατε. Δηλαδή πήγαμε το πρωί στον Όρθο, ας πούμε. Ή ας πάρουμε από τον Εσπερινό. Στον Εσπερινό, τι κάνουμε να ακούσατε. Στον Εσπερινό, όλα. Τα στοιχειρά, τα απόστοιχα. Και τα απόστοιχα. Τους στίχους, αν είχε στίχο στο προκείμενο, το έλεγε ο κανονάρχης ή. Το λέγαμε. Όπως έλεγαμε και τους στίχους στο εκνικτό σου, ορθίζει το πνεύμα μου. Αντίστοιχα. Θα ακούσει το συγκάστητα. Ωραία. Και στον Όρθο, τι κάνουμε να ακούσατε. Πήγαμε το πρωί. Ευθέω ο κύριο Δάξη δεν έχει του. Κάτσε, περίμενε, Σπερινό έφυγε. Περίμενε, είπαμε. Απόστοιχα, ναι. Απολυτική. Απολυτική, ακούσατε. Όχι, ποτέ. Εκεί συμψάλαμε και συμψάλαμε. Γερά. Γερά, εκεί δεν υπήρχε, εκεί ήμασταν το ίδιο. Και πολλέ φορέ σου λέει ο Στανίτσα. Λέει, ο άνθρωπο είναι κατεκτός, να πάρει ανάσα. Άμα δει απολυτική και το φωνάζουν, ποιο είναι τα πλήθη και τα λοιπά, τη μετανία. Όταν είχε κάποιο τα ευλογητάρια, χαλασμός κυρίων γίνονταν. Τα διαβαστά ποιος τα έλεγε. Τα διαβαστά. Όταν δεν ήταν τον Πατριαρχή. Όταν εγώ. Δεν... Ποιος. Εγώ τα έλεγα τα διαβαστά. Ο πρωτοκαμνάχος. Ναι, ναι, αλλά δεν χρειαζόταν να πω διαβαστά, γιατί αν δεν υπήρχε ο Πατριάρχης. Θα ήταν άλλος. Ήταν ο, ναι, ναι, ναι. Άλλος. Ο διάκονος και τα λοιπά. Δεν υπήρχαν. Και στον Όρθρο. Στον Όρθρο. Τι κάνω, από πού και μετά κάνω ακούσατε. Κοίταξε, ακούσαμε σπάνια και στον κανόνα, αλλά αρχίσαμε μετά τα σταματήσαμε. Πολλά κάνω ακούσαμε και μετά φτάσαμε να κάνω ακούμε μόνο στου Έλληνε. Αρχικά όμω κάνω ακούσατε κανόνα. Βέβαια. Αναβαθμού κάνω ακούσατε. Όχι. Όχι. Άρα από τον κανόνα αν τα θέσει. Στου αναβαθμού τι είναι κανονική. Στου αναβαθμού ήταν για μα η απόλαυση που ψέλναμε. Τάγαμε. Όλα τα παιδιά μαζί. Τρελαίνομαι για του αναβαθμού. Πραγματικά. Α, του λέγανε όλοι μαζί. Βέβαια, όλα τα παιδιά. Α. Και θα σα πω γιατί τα λέγαμε. Μετά θα σα πω γιατί. Γιατί τα λέγαμε και γιατί τα παιδιά τα ξέρανε. Πού είχαμε σταματήσει. Ωραία, λοιπόν, έχουμε σταματήσει την πρώτη Κυριακή που δεν είπατε τίποτα και είπατε στον Νικολαίδη θα. Ναι, θα φύγει. Γύρισα πίσω και πάω στον Δημήτρη. Εγώ στον Νικολαίδη. Δεν είσαι έκτη έπαθε. Δεν είσαι στο Πατριαρχείο. Δεν πάω τώρα. Έτσι επιλέξει. Κομμένα. Κατσούφικα, στεναχωρημένα. Καλά ήμουν. Για πες μου τι συνέβη. Του λέω δεν πάω εκεί. Δεν του λέγα. Όχι, θα μου πεις τι έγινε. Όταν του εξήγησα τι έγινε, τι σου είχα πει λέει. Ότι εκεί θα διαμορφωθεί ο χαρακτήρας σου, η υπευθυνότητά σου, θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Ήδη πήρες το πρώτο μάθημα, μου λέει. Ταπεινότητα, το κυριότερο. Πήρες το πρώτο μάθημα, μου λέει. Το πρώτο δίδαγμα. Το πρώτο χαστούκι, μου λέει. Θα έρθουν κι άλλα. Εσύ θα προχωράς. Γιατί μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η τελική κατάληξη, όχι το ξεκίνημα. Επέμενε. Μετά με πήρε ο γεροντάς μου, ο φιλαδελφίας σου, τι είναι αυτά που λες, μου λέει. Εγώ έχω εντολή από τον Πατριάρχη. Ξέρεις τι λέγω εκεί πέρα, για να με βγάλει σαν προπρόσωπο μου, το έφερε λιώσει αυτός. Και εσύ πήγες τώρα και δεν πήγες τα λεπτά του μετά. Να στο ρίξω φιλότιμο δηλαδή. Ο Στανίτσας δεν ασχολήθηκε. Όχι, ο Στανίτσας θα σου πω τι είναι. Και πάω την μεθεπομένη Κυριακή εγώ. Ανεβαίνω στο αναλογείο. Χαιρέτησε αυτό ο Στανίτσας. Μου λέει, πού ήσουν την περασμένη Κυριακή.
Κο... Αυτά έτσι χωρίς τίποτα, πολλές κουβέντες. Αλλά είχα πάρει όμως την απόφαση, λέω, ό,τι και να γίνει, εγώ θα φωνάζω, θα ψάω, θα συμψάω. Και έκανα άπειρα λάθη. Γιατί αλλιώς τα έλεγαν στον πατριαρχή. Εγώ είχα μάθει αλλιώς, διαφορετικά, στο πατριαρχείο διαφορετικά τα έλεγαν. Και έκανα λάθη συνέχεια. Αλλά φώναζα. Και η φωνή δικιά μου, όχι θα το πω, δεν ήταν, ήταν καμπάνα, τρίζανε τα τζάμια. Παρά το ότι ήμουν ένας αδύνατος μικροκαμωμένος, η φωνή μου ήταν πολύ δυνατή. Λοιπόν, κάθε λάθος που έκανα γύριζε κεφάλια. Κοιτάζαν όλοι, με κοιτάζανε τα παιδιά, το ένα τ' άλλο, ο Σταλίτσας κουβέντα. Ξανά εγώ λάθη, κουβέντα ο Σταλίτσας. Όταν τελειώσανε, μου λέει, Διονύση, άρρωστος δεν ήσουν αντιμπασμένη Κυριακή. Θύμωσες, μου λέει, γιατί σε κατέβασα κάτω. Δεν μιλάω εγώ τώρα. Το κεφάλι σκυμμένο. Λέω, και. Δηλαδή, εγώ λέει, αυτοί που ήταν εδώ, λέει, τι είναι, λέει, αμιλητέ από σώτα. Είναι πριν από σένα. Άμα σε αύριο μεθαύριο φαντάρος μου λέει, κατευθείαν θα σε κάνουμε στρατηγό, δεν θα περάσει από φαντάρος. Δεν θα ανέβαινε σιγά σιγά με κατευθείαν αξιωματικό θα σε κάνουμε. Έπρεπε να δείξει, να δείξει και εσύ κάτι, ταξίς. Ωραία, μου στείλανε μια επιστολή, δεν ξέρω ακόμα μου λέει. Και γιατί νομίζει σήμερα που σε άφησα να ψάξει, μου λέει. Ένα σωρό λάθη έκανες μου. Έτσι επιλέξει. Το είπε. Ναι, αλλά ήθελα να δω πόσα που λέει απιάνεις μου λέει, να δω τι αξίζεις, για να καταλάβω μου λέει, κατάλαβες. Και μ' άφησε έτσι. Και την Αλκυριακή εγώ πρόσεχα βέβαια, γιατί μου είπε κανείς ένα σωμάδι. Εκείνη τη στιγμή όταν σας είπα όλα αυτά πώς νιώσατε εσείς. Εγώ, ναι, ναι. Πέταγα εκεί την ώρα. Ότι σας έδωσε ενδιαφέρον ο δάσκαλος βέβαια. Πέταγα εκεί την ώρα, γιατί κατάλαβα ότι ενδιαφέρεται. Oh, my God.